Θέλω να δηλώσω πως θα είμαι εκ νέου υποψήφιος στις δημοτικές εκλογές για τον Δήμο Κοζάνης. Αυτή τη φορά όχι ως δήμαρχος, αλλά ως δημοτικός σύμβουλος με τη δημοτική κίνηση Κοζάνη Τόπος Ναζής και υποψήφιο δήμαρχο τον Χάρη Κουζιάκη. Ίσως η κίνησή μου αυτή να ξαφνιάζει αρκετούς, όμως για εμένα η προσπάθεια να ξανακάνουμε τον Δήμο Κοζάνης πρωταγωνιστή είναι προτεραιότητα. Θα υπενθυμίσω πως πριν τις εκλογές του 2019 είχα δεσμευτεί να μην είμαι εκ νέου υποψήφιος, ασχέτως αποτελέσματος. Και δεν συνηθίζω να μην είμαι συνεπής σε όσα δεσμεύομαι. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα είμαι παρόν στις εξελίξεις για το Δήμο Κοζάνης, ιδίως σε μια περίοδο τόσο κρίσιμη όσο αυτή που διανύουμε. Πιστεύω και θα συνεχίσω να πιστεύω στη δημοτική κίνηση και στους ανθρώπους της. Θέλω να ξεκαθαρίσω ότι η απόφαση μου αυτή εκπορεύεται από την πεποίθηση ότι η δημοτική κίνηση αποτελεί την καλύτερη επιλογή για το Δήμο Κοζάνης. Έχει την βαθύτερη πολιτική συγκρότηση, το πιο συγκροτημένο πρόγραμμα και τον καταλληλότερο επικεφαλής. Στην επόμενη δημοτική περίοδο διακυβεύονται πολλά. Είναι πολύ κρίσιμη περίοδος. Θέλουμε το Δήμο Κοζάνης πρωταγωνιστή για μια πραγματικά δίκαιη μετάβαση και όχι κομπάρσου. Δεν πρέπει να επιτρέψουμε να συνεχίσουν διάφορα συμφέροντα να διαμορφώνουν τις πολιτικές στο Δήμο μας. Όλοι ξέρουμε τι έχει συμβεί την προηγούμενη περίοδο. Δεν πρέπει να αφήσουμε την ασυνέπεια, την απραξία, τις μικροπολιτικές σκοπιμότητες, τις απευθείας αναθέσεις να γίνουν κανόνα στον τόπο μας. Για τέταρτη λοιπόν συνεχή φορά θα είμαι υποψήφιος για το Δήμο της Κοζάνης, αυτή τη φορά βεβαίως δημοτικός σύμβουλος, με τη δημοτική κίνηση Κοζάνη Τόπος Ναζής, γιατί επιδιώκουμε ένα Δήμο ανοιχτό, δημοκρατικό, σύγχρονο, διαφανή, μακριά από τη διαπλοκή και τα συμφέροντα.